χωρίς τον Λουίσο Γιαρμπίντε, αλλά με τον Σπύρο Γόγολο να έχει βάσιμες ελπίδες να αγωνιστεί, ο Ολυμπιακός Βόλου θα παραταχθεί με σκοπό να πάρει την νίκη από την αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής κόντρα στην Παναχαϊκή. Ο Σούλης Παπαδόπουλος, μιλώντας σήμερα για τους στόχους και την πορεία του Ολυμπιακού Βόλου, εμφανίστηκε αισιόδοξος πως η ομάδα του στο τέλος θα τα καταφέρει και θα κερδίσει την άνοδο. Σε αυτές τις 40 μέρες νομίζω ότι έχουμε καταφέρει ορισμένα πράγματα, θα μπορούσαμε να καταφέρουμε και ακόμα περισσότερα. Αλλά εγώ θέλω να ξεκινήσω και να πω για το παιδί της Κυριακής που έρχεται, με την Παναχαϊκή. Έτσι απλά ότι θέλουμε να το κερδίσουμε πάρα πολύ για τους τρεις βαθμούς που τους έχουμε πολύ ανάγκη, για να διατηρηθούμε στις ψηλές θέσεις. Για να διατηρηθούμε εκεί που έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια όλοι μαζί και ο κόσμος και η διοίκηση, αλλά το πάντα με τους ουσιαστές. Οι Ερυθρόλευκοι κινούνται έντονα ήδη στο μεταγραφικό παζάρι με σκοπό την ενίσχυσή τους τον Ιανουάριο. Νίκη και για τον κόσμο ήταν το σύνθημα που έδωσε σήμερα ο Έλληνας τεχνικός, ο οποίος τόνισε πως ο Ολυμπιακός έχει μάθει να ζει με την πίεση του αποτελέσματος. Για μένα, όποιος έχει σταθερότητα, όποιος έχει καλή πορεία, όποιος πηγαίνει σε δρόμους να αποφέρει μονοπάτια, αυτός θα κερδίσει. Και εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε σε καλό δρόμο.